Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Smart Office. Εβδομαδιαίες συμβουλές και πρακτικές για το Microsoft Office. Σήμερα θα σας δείξω κάτι σχετικό με το Microsoft PowerPoint. Πώς να βρείτε τον βοηθό προβολής παρουσίασης στο Microsoft PowerPoint. Υπάρχουν φορές που σε μια προ παρουσίαση προβολής του PowerPoint χρειαζόμαστε βοήθεια ή χρειαζόμαστε ένα πλήκτρο συντόμου για να κάνουμε zoom εκτός μια διαφάνεια. Ούτε σώστε να εντυπωσιάσουμε το κοινό. Τι κάνουμε, Δεν ρωτάμε το ακροατήριο βεβαίω. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πατήσουμε το πλήκτρο F1 κατά τη διάρκεια τη προβολή και όλα τα υπόλοιπα είναι καλά. Απλώ παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να δείτε πώ. Έχουμε ήδη ανοιχτή την παρουσίασή μα και μεταβαίνουμε πάνω στη γραμμή τίτλου της παρουσίαση στο κουμπί έναρξη από την αρχή ή το πλήκτρο F5. Τι κάνουμε με αυτό. Ξεκινάμε την προβολή από την πρώτη διαφάνεια. Αμέσως έχει ξεκινήσει η προβολή παρουσίασης και πατάμε το πλήκτρο F1. Πατώντας το πλήκτρο F1 εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου βοήθεια προβολής παρουσίασης με κάποιες κάρτελες. Η πρώτη κάρτελα ονομάζεται γενικά και έχουμε κάποιες γενικές συντομεύσεις όπως πληκτρονι, αριστερό κλικ, κενό, δεξιό ή κάτω βέλος, enter ή page down. Τι κάνει αυτό? Προωθούμε στην επόμενη διαφάνεια εκκίνηση. Δεύτερη κάρτελα. Δοκιμή εγγραφή. Μία εντολή μόνο εδώ. Πατώντας το πλήκτρο R, επανάληψε εγγραφή σε αφήγηση και χρονισμού διαφανιών. Τρίτη καρτέλα, πολύ μέσα. Alt και P. Αναπαραγωγή, παύση. Alt και Q. Τι κάνει, διακοπή αναπαραγωγής. Και τα λοιπά. Γραφή, δίκτυς, laser. Control και P. Αλλαγή του δίκτυς σε πένα. Control και I. Αλλαγή του δίκτυς σε εργαλείο επισήμανσης. Και ούτω καθεξής. Και τέλος η καρτέλα αφή. Σε περίπτωση που έχουμε touch screen οθόνη μπορούμε να κάνουμε σάρωση προς τα εμπρός με αποτέλεσμα να προωθηθούμε στην επόμενη διαφάνεια ή κίνηση. Σάρωση προς τα πίσω να επιστρέψουμε στην προηγούμενη διαφάνεια ή κίνηση. Υπάρχουν πολλές εντολές, πολλές συντομεύσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές ανάλογα με τη χρήση θα τις μάθουμε και απ' έξω. Αφού τελειώσουμε πατάμε στο πλήκτρο OK που βρίσκει στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου για να επιστρέψουμε στην παρουσίασή μας. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις είδατε, εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Εάν έχετε απορίες ή προτάσεις, πολύ ευχαριστώ να μου τις γνωστοποιήσετε στην ενότητα των σχολείων.